Γεια σας φίλοι μου, Μάγκο εδώ πέρα, σήμερα με ένα unboxing. Θα ανοίξουμε παρά μαζί το Destiny 2. Εντάξει τώρα, κάνω λες και δεν σημαίνει τίποτα, συγγνώμη πιάσα στα πράσα, τον έπαιζα. Πραγματικά, γιατί με μια τέτοια σελτιά είναι να τον παίζεις. Και ειδικά για αυτή την τιμή που την πήραμε, γύρω στα 89-90 αν δεν κάνω λάθος, στο Amazon Γαλλίας. Merci Γαλλία. Διότι από ό,τι ξέρετε η official τιμή ήταν κάτι με 250. Μπορεί και να κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και 100 και βάλε. Πάντως έκανε πάνω από 100 ευρώ. Το ξέρετε όλοι σας. Πραγματικά μπορέσαμε και την πήραμε για 80 ευρουλάκια. Κολοφαρδία. Και γι' αυτό το λόγο είπα να χτυπήσω και μία κιόλας. Επειδή ήταν τόσο γαμάτη η τιμή. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε μερικά damage. Εδώ πέρα μπροστά βλέπετε, αλλά έτσι κι αλλιώς θα φάει παπούτσι μετά το πακέτο. Από εκεί και πέρα δεν σπάω όλο το κεφάλι μου. Λοιπόν, μερικά πραγματάκια. Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου Destiny. Ούτε ήθελα ποτέ να ασχοληθώ, από την αλήθεια, με το game. Αλλά η συλλεκτικιά είναι very good. Το μετανιώνω πάρα πολύ που θα την ανοίξω. Διότι ξέρετε, αυτό τώρα κανονικά θα πρέπει να πάει κελάρι. Και η αξία ανεβαίνει από μόνη της. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Προσπαθήστε με αυτή την έννοια να βρείτε μια collector's edition, εκείνη την περίεργεια με το πλαστικό του κουτί, να πούμε. Ναι. Καταλαβαίνετε, πιστεύω ότι εννοώ. Εγώ τώρα δεν το έχω στο μυαλό μου το name. Πάντως είναι πάλι Destiny collector's edition. Δεν θυμάμαι μόνο πως λεγότανε. Μπορεί να λεγότανε Ghost. Ναι. Δεν την παρακολουθώ γι' αυτό. Επίσης, πολύ καλή τιμή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά. Πάμε να ανοίξουμε, να δούμε τι περιέχει αυτή η πολύ μεγάλη θήθη και βαθία. Δείτε εδώ, έκδοση Xbox One έχουμε εδώ πέρα. Βαρούτσικο, εντάξει. Λοιπόν, ανοίγει από τα πλάγια. Εδώ πέρα έχουμε δύο stick και από αυτή τη μεριά. Ναι. Θα το ανοίξω από εδώ πέρα. Αν και τζάπα παιδεύομαι, θα μπορούσα και να το σκίσω, γιατί έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό το σημείο φοβάμαι να μην γίνει καμιά μαλακία με το record και δεν γραφτεί το βίντεο. Μας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Να το σώσουμε ρε παιδί μου, να μην είναι σκισμένο εντελώς το κουτί. Λοιπόν, ξέρετε, αυτά είναι πάντα τα σημεία που γίνεται βαρετό. Καμιά φορά βάζα και καμιά μουσικούλα να παίζει, αλλά εκεί παίζει πάλι με αυτό, με τα σκατο copyright. Πετάγεται το YouTube και έχει πάρει μεγάλη διαστάση αυτό. Δηλαδή και εγώ ανεβάζω καμιά φορά έτσι, έχω στο κανάλι μου μερικά βιντεάκια με μουσικούλα που κάνω έτσι στο iPad και τέτοια, και πραγματικά σου στέλνουν ειδοποίηση, όχι ότι τρέχει κάτι στα γύφτικα, απλώς σου λέει ρε παιδί μου, έχεις στο σημείο στο λεπτό 13 έχεις έναν ήχο που ανήκει σε κάποιον. Πατάω και εγώ να δω ποιος είναι αυτός ο ήχος και ακούω μόνο το πραγματικά, ή το ντουφ ντουφ ντουφ, και το παρόμοιο ντουφ 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 το βρίσκεις και στον άλλο τίτλο π.χ. Και έχει αυτός τώρα τα δικαιώματα. Άντε τώρα να αποδείξεις ότι το έχεις κατεβάσει από free program. Υπάρχουν 1002. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν πέσει μουσικούλα μπορεί από κανένα τέτοιο free. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε. Θα σμπρώξω εγώ τη μαλακία να βγει από την άλλη μεριά. Κάνω fisting τώρα με το κουτί αλλά δεν βγαίνει. Κάπου κόλλησε. Γιατρέ, το παιδί δεν βγαίνει. Έλα γαμώ. Δύσκολη για να πω, τη βλέπετε. Πού στον κόρα κακολάει. Ουφ, γεια μου. Ου, μισό λίγο να το κατεβάσουμε. Oh. It's a magic box. Oh yes. Ελπίζω
Τι να κάνω, τη μαλακή μάνα από εδώ το έχω. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί, black box. Εδώ μπροστά έχουμε το logo. Δεν φαίνεται το δύο τώρα, ξέρω, έχω για τον μπούτσο φωτιστικά να πούμε. Άμα δείτε πώς την έχω κάνει πάνω τη λάμπα. Αν είστε λίγο καλά παιδάκια και έχετε καμιά ιδέα τι στον κόρακα μπορώ να κάνω έτσι, να καλυτερέψω λίγο το φωτισμό, θέλω ρε γάμο το. Έχω για τον μπέουλο φωτιστικά. Λοιπόν, ανοίγουμε το κουτί της τούρτας. Oh shit, this is big. Βάζουμε αυτό στην άκρη. Έχω εδώ πέρα ένα φελιζόλ μάρκας. Πολύ απαλό. Να το σχολιάσουμε. Όχι, δεν πλάκα. Ενδιαφέρον και δεν ξέρω με τι να αρχίσω. Θα αρχίσω πρώτα με τα καλούδια. Καλούδι νούμερο 1. Steelbook. Κοιτάω λίγο προς εκεί επειδή προς εκεί είναι η κάμερα. Το steelbook μας, πρώτο και καλύτερο. Ναι. Βέβαια, έχουμε εδώ στη γωνία τα περίφημα stick της Microsoft Xbox, τα οποία είναι λίγο σπαστικά όταν είναι να τα αφαιρέσουμε, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πρώτη φορά νομίζω που παίρνω ένα steelbook που είναι έτσι πακεταρισμένο, δηλαδή κομπλέ με αυτή την περίφημη λαδόκολα που λέω εγώ. Θα τα ανοίξω. Δεν θέλει όμως να ανοιχτεί. Εντάξει, ωραίο πακεταρισμένο, δηλαδή εδώ η προστασία είναι very well. Αλλά γιατί, για ποιο λόγο αυτή η πίπα, τώρα πρέπει να πάγω με τον νύχι, κατάλαβες. Είπαμε, είμαστε hardcore. Τώρα το ξύνω εγώ με τον νύχι, δεν βγαίνει. Εντάξει, το πάω έτσι. Μπας και γίνει τίποτα. Α, δες. Βέβαια, γιατί να βγει με τη μία, βγαίνει κομμάτια κομμάτια. Θα μας βγάλει τώρα την Παναγία. Τραβάω εγώ τώρα. Τραβάω. Συνεχίζω να τραβάω. Δεν χωράω να μπω με το δάχτυλο εδώ πέρα. Πού! Έχω και αυτή την πίπα να μου λέει 3 ώρα. Unknown computer found. Ελπίζω αυτό να μην ακούγεται στο βίντεο. Αλλά ανά 5 λεπτά σφυρίζει. Ωραία. Το βγάλαμε από αυτή τη μεριά. Κολλάνε όλα πάνω στα δάχτυλά μου. Εντάξει, τα κολλάω πάνω εδώ πέρα. Ακόμα δεν μπόρεσα να το βγάλω. Εντάξει, δεν θα παιδευτώ τώρα γιατί. Λοιπόν, βλέπω τώρα εγώ εδώ ένα κωδικούλι. Αμέσως το πήραμε από τη Γαλλία, άρα είναι όλα στα γαλλικά εδώ πέρα. Εσύ δεν βλέπεις, δεν κάνει. Α, έχουμε εδώ ένα DLC. Καλά, τι κοιτάω την κάμερα, κοίτα εκεί. Πίσω είναι ο κωδικός. Τι μας δίνει ένα, εντάξει, pass extension, πιστεύω θα είναι αυτό το season pass. Ένα bonus βλέπω, ένα πιστολάκι βλέπω. Μάλλον κανένα legendary skin, κάτι τέτοιο θα είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία. Μετά έχει εδώ πέρα μια πίπα που λέει. Ξέρετε τι λέει. Αυτά που δεν διαβάζει κανένας, θα έλεγα. Ωραία. Steelbook. Το κουμπάμε εδώ. Δεν ενοχλεί κανέναν. Ωραία. Συνεχίζω. Έχω εδώ πέρα αυτό εδώ. Πολύ ομόρφο. Και αυτός επίσης σε steel. Βιβλίο θα έλεγα. Έτσι φαίνεται από μέσα. Nice. Τι περιέχει αυτό εδώ πέρα, για να δούμε τώρα. Έχω εδώ ένα, θα έλεγα, περίεργο artbook. Ναι, να δω σε τι γλώσσα είναι όμως. Θα είναι μάλλον, of course, Λο φρονσέ, όλα στα γαλλικά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό εφόσον κάναμε τέτοια. Πήραμε τέτοιο πράγμα για 80 ευρουλάκια, ούτε στο Θεό να μην το πεις. Μισό λίγο μου σβήσε το monitor.
Ναι. Σίγουρα θα λέει κάποια ιστορία. Όποιος τα διαβάζει, αυτά τα διαβάζει. Okay, ένα artbook. Μετά έχουμε... Κάτι μου έπεσε. Αυτό δεν είναι καλό. Ωραία, το ξανασήκωσα. What is this? Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι στον κόρακα είναι. Μη μου κάνεις τώρα τέτοια. Μου κόλλεις το βίντεο. Α, ξεκόλλησα. Έχει ακούσει να κολλήσαμε. Shit. Αυτό εδώ πέρα ξανά. Κάπως μου θύμισε λίγο Zelda. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό εδώ πέρα παίζει να είναι αφίσα. Yes, it is. Μια φορά στο έτσι. Αυτό εδώ. Δεν έχω ιδέα τα σύμβολα τώρα στο game. Και μια φορά στο έτσι. Ενδιαφέρον υλικό όμως θα έλεγα. Έχει ένα περίεργο αίσθημα. Όχι, εντάξει. Ω! Συγγνώμη, πήγα σκούπιστο, μην την αφήσα. Ρε εσύ, περίεργα μυρίζει αυτό. Τι μας βάλαμε μέσα, πω. Μετά έχω εδώ πέρα... Αυτό τώρα μοιάζει σαν κάπως λες και ένα... Αυτό είναι spaceship που τρώει έναν μετεωρίτη. Τι είναι στον κόρακα, πλανήτης ολόκληρος είναι. What the fuck? Δεν πιστεύω να το μάθουμε in-game αυτό. Και αυτό πάλι εδώ έτσι ένα περίεργο πράγμα. Σαν φάλαινα θα έλεγα. Εντάξει, μεγάλη μεγάλη φάλαινα. Που τα παίρνει όλα. Δεν αφήνει τίποτα. Λοιπόν, δύο καρτούλες. Α, μετά αυτό εδώ που σημαίνει και εγώ δεν ξέρω τι. Και έχουμε αυτό εδώ που αλλάζει ζώδια. Α, και κάπως έτσι τώρα κατάλαβα και τι είναι αυτή η βλακεία που μας έπεσε πριν. Αυτά εδώ φαίνονται να είναι έτσι κάπως και καλά artifact. Artifact μάλλον θα είναι αυτά. Να πάλι εδώ πέρα μια τέτοια φιγουρίτσα μικρή. Πάμε να δούμε και τη μεσαία. Και αυτή λίγο περίεργη σε σχήμα. Και αυτό το είχα δείξει και πριν που μοιάζει σαν το Zelda. So, το βάλαμε αυτό στην άκρη. Holy fee, what the fuck is this? Ω, φίλε, τι είναι αυτό? Αυτό είναι βαρύ. Πάρε μάτι. Ζουμ. Πολύ space. Έχει εδώ πέρα ένα πολύ όμορφο σύμβολο. Μάγκα μου, είναι καταπληκτικό. Να δω λίγο. Θυμίζει έτσι κάπως θήκη για κρασί θα έλεγα. Ωραίο. Τι έχουμε εδώ μέσα? Okay. Ας το βάλουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ τώρα είναι το περίφημο, επειδή είδα μερικά unboxing και από άλλους και ξέρω από τις πάνω κάτω τι παίζει. Αυτό εδώ τώρα είναι το περίφημο power bank, το οποίο δουλεύει με solar. Ένα εδώ και ένα από την πίσω μεριά. Αυτά εδώ τώρα λογικά, α ναι, ανοίγουνε, βλέπετε, κάπως έτσι, και με αυτά τώρα κάνουμε δουλειά. Και πού μπαίνει το USB μας? Solar USB. Α,
Έχει εδώ πέρα ένα αυτοκόλλητο. Sorry, δεν το είδα. Το αφαιρούμε. Α, οκ. 5 volt γράφει, 1,5 ampere. Ορίστε. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει autofocus η πίπα. Πάρα πολύ πρωτότυπο κάτι τέτοιο. Από όσο κολλήτρες έχουμε ανοίξει, τι έχουμε πάντα, ή τράπουλα θα έχουμε. Εντάξει, λογικό, φιγούρα. Steelbook. Αλλά ένα solar panel που μπορούμε να γεμίσουμε κινητό. Είμαι περίεργος να δω πώς θα δουλέψει. Δεν θα το χρησιμοποιήσω τώρα για να δούμε μαζί. Απλώς να αναρωτιέμαι τώρα τι στον κόρακα. Δεν γράφει και πουθενά. Να δω λίγο εδώ κάτω. Battery capacity λέει 2600. Δεν είμαι πολύ σίγουρος τι μπορεί να σημαίνει αυτό τώρα, επειδή ξέρω, έχω δει και άλλα power banks που είναι περισσότερα και αυτό είναι τεράστιο. Τι να πω. Πιστεύω είναι λίγα αυτά τώρα. Πρέπει να είναι λίγα. Δεν ξέρω για πόσο, για πόσα φουλαρίσματα κάνει να γεμίσουμε κινητό δηλαδή. Θα πρέπει να το κάνω taste it μια φορά. Ίσως taste it, ναι. Ίσως μπορέσω. Βλέπετε, είμαστε live τώρα. Δεν έχω γίνει τις πουτάνες εδώ. Δεν έχω κάνει τίποτα. Θα δοκιμάσω μια φορά να δω πώς είναι και ίσως σας πω, δεν ξέρω, πόσα γεμίσματα μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μετά, μαζί μου και ένα USB κιόλας, ωραίο αυτό, δεν πρέπει να βάλουμε το δικό μας, το οποίο εντάξει δεν είναι και το μεγαλύτερο, αυτό όμως δεν παίζει και τόσο πολύ ρόλο, σημασία έχει ότι έχει μέσα ένα. Μετά έχουμε εδώ πέρα ένα βιβλιαράκι που μας δείχνει πώς να το χρησιμοποιούμε. Λαλαλαλαλαλα. Για να δω. Ελληνικός, Εσπανιόλ, Φρανσός, Ιταλιάνο, Ίγγλις, Ντόιτσε, Εσπανόλ, Ντόιτσε. Ο Γκρίκ, why. Μετά εδώ πέρα μια φορά άδειο πάλι. Μπορείτε να δείτε εδώ πολύ ωραία με το σχηματάκι. Κρίμα, ωραίο box. Αλλά δεν έχω χώρο που πρέπει να το πετάξω. Εδώ μέσα γίνεται της καριόλας. Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μισό να κατεβάσω και αυτή την τσάντα. Είναι αυτή η όμορφη τσαντούλα του. Συγγνώμη, και στο το γαλλικό τέτοιο accent. Αυτή είναι η τσαντούλα μας. Μάγκες, είναι όμορφη. Πάμε να δω και τι έχει από μέσα. Κάτσε, αυτό είναι ακόμα ένα. Όχι, εντάξει, νόμιζα είναι κουμπί, κουμπώνι. Α, όχι, είναι με μαγνήτη. Να, τάκ, okay, τάκ. Εδώ πέρα έχει ακόμα ένα θερμοάρ, βλέπω. Ώστε να μπορούμε να βάλουμε εδώ μέσα κάτι. Να δω. Okay. Καλή μαγιά. Με μαγνητάκι δηλαδή. Εδώ πέρα μπροστά έχει θα έλεγα έτσι για το κινητό. Εδώ στη μέση επίσης άλλο μικρό τέτοιο εδώ. Εδώ εδώ μέσα. Άδειο βέβαια. This bug can be configure it three possible ways. Μας λέει ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, και αυτό εδώ πέρα δεν τα πετάμε, είπαμε, τα βάζουμε μέσα στην ντουλάπα για να τραβάνε τη τέτοια. Από μέσα έτσι όπως το βλέπω, δεν θα ήταν και άσχημη να πω την αλήθεια, έτσι για ένα μικρό, ένα μικρό notebook θα χωρούσε άνετα εδώ πέρα. Είναι και ειδικά έτσι στο πίσω μέρος θα χωρούσε άνετα ένα μικρό laptop. Π.χ. όποιος έχει Chromebook θα χωρούσε άνετα εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Μιας και που το έχουμε
Έτοιμο, μήπως να το δοκιμάζαμε, why not? Εφόσον έχω και ένα Chromebook εδώ πέρα έτοιμο στημένο, γιατί όχι. Για να δούμε. Τώρα εδώ πέρα είναι το Chromebook μας. Και το παίρνει άνετα, φίλε. Wow! Respect! Γαμάτο! Άνετο! Στο πίσω μέρος ειδικά είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή λες και φτιάχτηκε για το Chromebook. Γαμάτο! Για να δω. Εντάξει, στέκεται... Α, είναι... Πώς λέγεται, είναι μια θήκη έξτρα αυτή μέσα στην τσάντα, δηλαδή. Δεν το κάνει όλο το capacity. Ακούτε και εδώ πέρα. Περισσεύει κάπως. Εντάξει, για το πίσω μέρος είναι πάντως το notebook. Λες και είναι φτιαγμένο για αυτή την τσάντα. Καλή μαγιά, δηλαδή έχουμε και για notebook φάση. Μισό λίγο να το... Βάλω αυτό πάλι στην άκρη. Yes. Για να παρατηρήσουμε να δούμε την πίσω μεριά. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα πάλι βλέπω 1, 2, 3. What the fuck is this? Θα μας λέει σίγουρα στο βιβλιαράκι πώς να μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε, επειδή λέει 3 different ways. Στα αγγλικά. Μάλιστα, μας δείχνει εδώ πέρα και καλά πώς μπορούμε να το κάνουμε και πώς να τη χρησιμοποιήσουμε. Τώρα εγώ βαριέμαι που ζω, σιγά να μην κάτσω να τις αρμολογήσω. Λοιπόν, σκουπίδια. Αυτό πρέπει να το κρατάω. Solar panel για να γεμίζουμε φορτό με το κινητό. Artbook, κάτι αυτοκολλητάκια, κάτι σηματάκια, κάτι μικρά αρτεφάκια. Το game με steelbook. Nice. Να δω πως φαίνεται. Εντάξει, θα μπορούσα να τον κάνω λίγο πιο κάτω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα την κατεβάσω στην τσάντα ή όχι, μάλλον θα την κρατάω εδώ πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κάπως έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε μαζί τώρα να κάνουμε το τελευταίο και φινάλε για τα λεφτά του. 250 πρέπει να ήταν το official. Δεν θα πω ψέματα. Πρέπει να ήταν. Μπορεί και να κάνω λάθος. Πάντα κάνω λάθος. Τσαντούλα. Είναι κάτι πρωτότυπο. Πρέπει να πω την αλήθεια. Ναι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Κολλεκτός. Τσάντα έχω δει, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ταυτό όχι. Τα αυτοκολλητάκια αφήσα. Το μαραφετάκι που μοιάζει έτσι και καλά σαν βιβλίο. Βαριά βαριά, άντε ένα εικοσάρικο. Βαριά βαριά. Solar panel, αυτό εδώ. Δεν ξέρω πώς δουλεύει καταρχήν, άμα δουλεύει. Θα πρέπει να το τεστάρω. Μισό λίγο να μου ζήσει πάλι το monitor και έχουμε άλλα. Πόσα θα έδινα για κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πρωτότυπο, εντάξει, έχουμε εδώ πέρα τα σημαδάκια από το gaming. Από το gaming λέω. Έχεις κάτι πρωτότυπο δηλαδή. Εφόσον φαίνεται ότι έχει να κάνει με Destiny, έχεις κάτι δηλαδή συλλεκτικό. Τέλος. Τσάντα. Βέβαια, συλλεκτικό. Μέχρι εκεί που δεν γίνεται κιόλας. Τιμή θα έλεγα 60-70 άνετα. Εσύ είναι Steelbook, Season Pass και τα σχετικά. Πόσο κάνει το game? Πες ένα 60-70. Τώρα με το Steelbook μαζί, 100 και κάτι, ok. 250. Άμα ήταν και φιγούρα, άμα υπήρχε και φιγούρα μέσα, θα έλεγα top. Δεν λέω ότι είναι πολύ ακριβή, αλλά είδατε ότι πραγματικά αυτοί που πληρώσανε 250, δεν θα τα έδινα, όχι, δεν θα τα έδινα τόσα λεφτά. Εντάξει, γενικά δεν έχω δώσει ποτέ τόσα λεφτά για collectors.
Μπορώ λέω ψέματα. Όχι, όχι, ποτέ. Πάνω από 100, 150 ευρώ, όχι, ποτέ δεν έχει τύχει. Αλλά γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ πέρα, τα, για να σας δείχνω και συλλεκτικές που έχουμε πάρει με λίγα λεφτά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας μικρός σκοπός του καναλιού μου, ώστε να μπορούμε να δείξουμε τους συλλεκτές, γενικά όσοι μαζεύουν, ότι υπάρχει πιθανότητα πραγματικά να μπορέσει να την πάρεις και σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Ναι, αυτά τα λίγα και καλά. Επισκεφτείτε άμα θέλετε το Facebook group που έχουμε στο Facebook. Ναι, το Facebook group που έχουμε στο Facebook. Ναι. Εκεί που στέλνω αρκετές φορές τέτοια πράγματα, δηλαδή συλλεκτικές, σε πολύ καλές τιμές δηλαδή. Π.χ. πήρα τώρα το Wolfenstein 2 Collector's Edition για ένα πεντάρικο καινούριο. Εντάξει, και όσο πάει, πάει κατά διαόλου η τιμή του, δεν ξέρω. Πέφτει, πέφτει πολύ. Έπεσε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω, θα δούμε γιατί, θα το ανοίξουμε και εδώ παρέα μαζί. Μια πάρα πολύ επιτυχημένη collector's θα έλεγα, εντάξει, αλλά τα λεφτά του είναι πολλά. Για μένα τώρα, για εσάς δεν ξέρω, άμα τα έχετε πάρει την. Έχει κάτι δηλαδή πάρα πολύ unique, κάτι που δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε collectors και αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, επειδή σήμερα έχω κάπως κέφια και είχα και καιρό πάλι να κάνω unboxing, όχι ότι θα ανοίξουμε πάλι καινούριο πακέτο, αλλά πόσο συμπληρώσαμε, κάτσε να δω λίγο. Εσύ 30 λεπτά unboxing, πω γαμάτι είμαστε. Λοιπόν, μάγκες μου, χάρηκα που ήσασταν μαζί μου, έχω ανοίξει και το τέτοιο εδώ πέρα, το Xbox, να βάλω σιγά σιγά το game να το κάνει install και τα σχετικά. Μπείτε στο επόμενο βίντεο αν θέλετε, δεν ξέρω τι θα ανοίξω ακόμα, πάντως έχω καλή συλλεκτικιά επίσης και αυτή την πήραμε από την Μπολονία για ένα 40, 40 ευρώ και πολλοί ξέρουν όσοι συλλέγουν ότι ήταν την πρώτη μέρα που βγήκε σχεδόν sold out το PC version. Νομίζω ένα 80 έφτιαχνε όταν πρωτοβγήκε. Για όσους δεν το γνωρίζουν το game είναι φάση Baldur's Gate, θα έλεγα remake κάπως έτσι, όμως είναι έτσι ένα, πώς να το πω, δεν είναι ολόιδιο Baldur's Gate, έχει πιο πολύ όμως να κάνει με ιστορία. Δεν έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές στο ίντερνετ, αυτό το ξέρω, αλλά με έκανε εντύπωση collectors και θέλω πραγματικά να δω για ποιο λόγο τόσο γρήγορα sold out. Ναι, μπορεί να ανοιχτεί αυτή, μπορεί επίσης να ανοιχτεί. Έχω εδώ πίσω, να δω φαίνεται, φαίνεται. Έχω εδώ πίσω ένα Dragon Ball Xenoverse 2. Έχουμε μια φορά The Last Guardian. Έχω Assassin's Creed Origins Gods Edition. Εντάξει, αυτή ανοίχτηκε αρκετές φορές, κάπως ψιλοξενερώνω. Μάγκες, έχω και πάνω στην ντουλάπα. Revolution, το τέτοιο Goliath Edition, το Watch Dogs 2 είναι ακόμα καινούριο. Βλέπω έχω δύο Skylanders Dark Edition. Τι άλλο έχουμε, έχω ακόμα τη Halo 5 ολοκένουργια, Collector's Edition. Έχω μία Crisis ακόμα, Nano Edition. Άμα θέλετε να ανοιχτούν αυτές, κάντε ένα like και ένα share θα βοηθούσε πολύ. Μπας και ανεβούν λίγο τα views. Εντάξει, ξέρω ότι έχω σταθερά κάπως 60. Nice, ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας. Από ό,τι έχετε καταλάβει σήμερα έχω κέφια να μιλάω. Ναι, και εγώ δεν ξέρω γιατί. Σας αποθύμησα. Έχω και καιρό να κάνω live με εσάς. Τι άλλα. Αυτά, να ανεβούν λίγο τα views, δηλαδή άμα έχω ένα εκατοστάρι views πιστεύω θα μου ανέβαινε έτσι και κάπως το μεράκι. Πήρα έτσι μέχρι τώρα positive, πώς λέγεται, positive vibration πήγα να πω. Πήρα έτσι ένα μικρό feedback από κάποιους. Μου είπανε και κάποιοι συγκεκριμένες collectors στις οποίες θα ήταν καλό να έπαιρνα για να καταλάβω τι σημαίνει καλή Collector's Edition. Το έχω υπόψη μου. Απλώς στη συγκεκριμένη έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να την πάρω κάτω από 100 ευρώ.
Είναι η Dark Souls 3. Σωστά το είπα, ναι. Και γενικά αυτό το μήνα πήραμε αρκετές collectors, μπορώ να πω. Περιμένω, όπως είπα, και αυτή τη Wolfenstein 2. Να την ανοίξουμε μαζί. Επίσης έχω στο μάτι αυτή την Mordor's Shadow, όπως λέγεται, Mithril Edition, η οποία επίσης όταν πρωτοβγήκε έφτιαχνε official 279€. Τα review είναι καταστροφικά για την edition, λογικό, η φιγούρα είναι ό,τι να είναι, γράφανε πολύ. Για το 2018 είναι να βγουν επίσης κάποιες καλές collector's edition, τις οποίες έχω στο μάτι. Βέβαια δεν είμαι με την τιμή ok, κλασικά, γιατί πάντα προσπαθώ. Νομίζω είναι πολύ ελάχιστες οι edition που, από ό,τι βλέπω, που έχω πάρει πραγματικά με το που βγήκανε release. Να πω την αλήθεια, ήταν μόνο η Doom 3. Μπείτε στο κανάλι άμα θέλετε, έχω κάνει επίσης unboxing. Η Doom 3 την είχα πάρει official με το που βγήκε, release date, και ποια άλλη, νομίζω αυτό ήταν, ναι. Όλες τις άλλες πραγματικά με τέτοιο, με ψάξιμο σε ό,τι υπάρχει στη γη. Παρατηρώ πως στο Amazon Καναδά και Αμερική υπάρχουν collector's edition που δεν έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και τις ζηλεύω πολύ, γαμώτο. Ναι, άμα θες να τις κάνεις import βγαίνουν λίγο παραπάνω από ό,τι είναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα λίγα και καλά. Άμα θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο, επειδή σήμερα έχω κέφια. Άμα θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο για collectors, επειδή είναι το χόμπι μου, απλώς σχετικά δεν έχω βρει ακόμα πολλούς Έλληνες που να ασχολούνται με το με το κολεκτιλίκι. Ξέρω, δεν κοιτάω καθόλου σχεδόν στην κάμερα, αλλά συγγνώμη, κοιτάω τώρα πραγματικά να δω τι θα κάνω, πώς θα το κάνω για να βγάλω λίγο χώρο να βάλω τις φιγούρες, γιατί πραγματικά άμα κοιτάξετε τώρα στο πάτωμα, έχω φιγούρες στο πάτωμα επειδή δεν έχω χώρο σε αυτό το κολοδωμάτιο να βάλω πράγμα. Σκέφτηκα έτσι φάση με ράφια. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχω χώρο, δεν ξέρω πού να τις βάλω. Πνίγομαι! Λοιπόν, περάσαμε, αν θέλετε, μια βόλτα από το Discord να μιλήσουμε εκεί πέρα για Collector's Edition. Δεν υπόσχομαι για τίποτα. Μπορεί να γίνει κανένα live, να τα πούμε και εκεί πέρα. Ευχαριστώ που ήσασταν άλλη μια φορά μαζί μου. Έχουμε και μερικά bloopers, βλέπω. Ελπίζω το βίντεο να καταγράφηκε, διότι άμα δεν καταγράφηκε, ήταν καλή η Collector's αυτή. Λοιπόν, thanks, Magus. Θα απλώς τώρα το χέρι μου να σβήσω το βίντεο, επειδή ξέρετε, βαριέμαι να κάνω edit. Τα λέμε. Ciao, bye.